κορυφαίες στιγμές. Με τους γηπεδούχους της Έντρα ξεκίνησε το μεγάλο, πολύ μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ. Ο πρώτος αγώνας της ημιτελικής φάσης του κυπέλου, η ρεβάνς ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΑΕΚ στην Τούμπα θα γίνει στις 29 Απριλίου. Ωραίος συνδυασμός, ο πρώτος συνδυασμός Σαβεύσκη-Δημητριάδη, η μπάλα πήγε προς τον Σαμπανάσοβιτς, Παπαϊωάννου. Σαβεύσκη, αλλάζουν την μπάλα οι παίκτες της ΑΕΚ, δεν πέρασε παλιά του Τόνι Σαβεύσκη. Κέρδισε ο Σκαρτάδος, ο Παπαϊωάννου έκανε την προβολή, η μπάλα έφτασε στο Μαγδί. Και η πρώτη επιθετική προσπάθεια των φιλοξενούμενων με τον Τρουσουνίδη, ένα παίκτη με επιθετικές αρετές. Σαβίδης για τον Μανολά που έχει προωθηθεί. Σαβεύσκη, ωραία προσπάθεια από τον Σαβεύσκη που μπήκε στην περιοχή, έκανε την παραλυσέντρα, η μπάλα βρήκε στα σώματα και τελικά καταλήγει κόρνερ από παρέμβαση του Αλεξίου. Εκεί που έγινε το λάθος και να η αντεπίθεση με την πολύ ωραία παλιά του Σαβίδη στο Δημητριάδη που πήγε στην περιοχή. Να ο, ο Δημητριάδη σε πολύ καλή θέση, αλλά δεν μπόρεσε να πασάρει προς τον Σαβίδη που περίμενε στο ύψος του πέναλτι αμαρκάριστος. Πρώτη καλή ευκαιρία για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ μπροστά με τον Βασίλη Δημητριάδη. Μπατίστα, Σαβίδης, έγινε αμέσως η σέντρα. Αλεξανδρή σε πολύ καλή θέση, το σουτ και το 1-0. Πολύ νωρίς η ΑΕΚ πετυχαίνει το πρώτο της τέρμα με τον Αλεξανδρή που πανηγυρίζει βέβαια. Το 7ο λεπτό της συνάντησης βρέθηκε αμαρκάριστος ο Αλεξανδρής μετά από αυτή την πάσα του Σαβίδη. Εύκολη υπόθεση να πλασάρει το Κάμπριτς. ΑΕΚ ΠΑΟΚ 1-0. Να ο ΠΑΟΚ σε μια επιθετική προσπάθεια με το Λεοντιάδη, το Μαγδί. Προσπαθεί να αποφύγει και καταφέρνει να αποφύγει τον Καραγιάννη. Επικίνδυνη στιγμή οπωσδήποτε, έγινε η σέντρα και πολύ μεγάλη ευκαιρία που χάνεται από τον Αναστασιάδη. Τον Σαβίδη που έχει βγει από τα δεξιά. Έγινε αμέσως η σέντρα με στόχο το Δημητριάδη. Κοντρόλ με το στήθος. Πάσα αμέσως για το Σαβεύσκη που είναι μέσα στη μεγάλη περιοχή. Σέντρα ο Μπατίστα και είδατε τη κλασική ευκαιρία χάθηκε για το 2-0. Δημητριάδης με αντίπαλο το Μαλιούφα. Δημητριάδης που έχει δημιουργήσει αρκετά προβλήματα. Είδατε ωραίο τακουνάκι. Σαβίδη σε πολύ καλή θέση. Έγινε η σέντρα. Βγήκε ο Κάμπριτς στο πρώτο δοκάρι και μπλόκαρε. Και ο Λεοντιάδης, για να δούμε, ο Λεοντιάδης εκτελεί, απέκρουσε, έδιωξε με τα χέρια ο Μίνου. Λίγα μέτρα φόρα από τον Μαγδί στην εκτέλεση του φάουλ, καλοτραβηγμένο, η μπάλα βρήκε το δοκάρι. Πολύ καλή εκτέλεση φάουλ από τον Μαγδί, η μπάλα βρήκε το οριζόντιο δοκάρι του Μίνου. Πλησίασε ο ΠΑΟΚ στην ισοφάριση στο 17ο λεπτό. Εκτελείται το φάουλ από τον Σαβίδη. Μανολά στην κεφαλιά, η μπάλα στο δοκάρι. Δοκάρι αυτή τη φορά για την ΑΕΚ με την κεφαλιά του Στέλιου Μανολά. Προσπαθεί ο Σαβεύσκη. Μπήκε στη μάχη και πάλι ο Μανολάς και τελικά το πλάγιο out. Ωραία παλιά για τον Τουρσουνίδη που έχει βγει από τα δεξιά. Ωραία προσπάθεια. Έγινε η σέντρα σε πολύ καλή θέση. Το σούτ από τον Σκαρτάδο. Κλασική ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ να ισοφαρίσει στο προσκήνιο σε μια γρήγορη αντεπίθεση με τον Τουρσουνίδη. Μαγδί, Αναστασιάδης, έγινε η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά και τελικά η μπάλα καταλήγει out σε αυτή την κεφαλιά που έκανε ο Λαγωνίδης. Νέα καλή ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ, 5 λεπτά πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Χωρίς αλλαγές ξεκίνησαν το δεύτερο ημίχρονο οι δύο ομάδες. Ο Σκαρτάδος για τον ΠΑΟΚ τροφοδότησε τον Λαγωνίδη. Μαγδί. Άνοιγμα για τον Δημητριάδη, δεν υπάρχει offside. Βγήκε ο goalkeeper του ΠΑΟΚ με το κεφάλι, απομάκρυνε. Προσπαθεί ο Αλεξανδρής και τελικά έχει γίνει επιθετικό φάουλ. Λάθος, κενάει έξω το προσκήνιο με τον Δημητριάδη. Αλεξανδρής σε πολύ καλή θέση για το 2-0, σουτάρι και χάνεται η κλασικότερη ευκαιρία του αγώνα στο τρίτο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου. Κοιτάξτε με πόσο ωραίο τρόπο ξέφυγε από τα δεξιά, μπαίνει στην περιοχή, πάντα ο Ντανιέλ Μπατίστα. Φαίνεται κάπου να μπερδεύεται, Σαβίδη στο σούτ, την μπάλα και πάλι στον Μπατίστα που κάνει τη σέντρα. Περνάει η μπάλα, Τρουσουνίδης δεν μπορεί. Είναι σε πολύ καλή θέση ο Δημητριάδης, κλασική ευκαιρία για το 2-0. Μόνος ο Δημητριάδης δεν μπορούσε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα.
προσπάθεια. Πέρασε την μπάλα κάτω τα πόδια. Έγινε η σέντρα. Πατίστα δεν μπόρεσε. Έρχεται το Σαββέφσκι από πίσω. Τρουσουνίδης έκανε το λάθος. Ο Αλεξανδρής το σούτ. Την μπάλα στα χέρια του Κάμπριτς. Λεοντιάδης. Σε μια ατομική ενέργεια. Πάντα Λεοντιάδης. Κόνταρε η μπάλα και τελικά κατέληξε κόρνερ σε αυτό το σόλο που έκανε ο Λεοντιάδης. Καλή ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ στο 58ο λεπτό της συνάντησης. Σαββίδης, Μπατίστα κοντά στην μπάλα. Ο Σαββίδης εκτελεί μπάλα στα σώματα. Νέο σούτ από τον Σαββέφσκι. Το σούτ και το 2-0 από τον Μανολά. Ο Στέλιος Μανολάς που είχε προωθηθεί δίνει τη λύση στην ΑΕΚ. Πετυχαίνει το 2-0 με ένα αριστερό σούτ. Σκέτο κεραυνό. Μπάλα βρήκε το οριζόντιο δοκάρι. Κατέληξε στα δίχτυα του Κάμπριτς. Το 2-0 για την ΑΕΚ στο 67ο λεπτό. Για την κεφαλιά, πέρασε η μπάλα, μπήκε στη μάχη ο Μπατίστα. Απομάκρυναν οι αμυντικοί. Σαββέφσκι και Τουρσουνίδης. Στέκεται.